στρατού έτοιμα να υποδεχτούν τον Γάλλο πρόεδρο. Βλέπετε, υπάρχει μεγάλη κινητικότητα, όλα είναι άψογα οργανωμένα και από στιγμή σε στιγμή θα δούμε και τον Γάλλο πρόεδρο. Μάλιστα. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, όχι μόνο από τα δικά μας μέσα ενημέρωσης, το γαλλικό όπως και άλλο, από και άλλα μέσα, φωτογράφοι. Λοιπόν, βλέπουμε, τον βλέπουμε βεβαίως έτσι. Και τον κύριο Τσίπρα και τον Φροζά Ολάν, πάνω καμένου. Να το κάνετε. Βεβαίως, νομίζω ότι ούτε ο πρόεδρος Ολάντ, ούτε η γαλλική κυβέρνηση, αλλά και σημαντικό μέρος των μέσων επικοινωνίας στη Γαλλία θα είναι ιδιαίτερα ευτυχή με την εικόνα που δείχνει αυτή τη στιγμή η ελληνική τηλεόραση. Θα μας πείτε και που μεταδίδεται. Γιατί το λέτε? Διότι δεν θα είναι ιδιαίτερα ευτυχής ο Φρανσουά Ολάντ να είναι δίπλα στον Υπουργό Άμυνας της Ελλάδας. Μάλιστα, κατάλαβα. Υποθέτω καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Ναι, καταλαβαίνω, είναι γνωστή αυτή η σκέψη. Έχει περιφερειακές εκλογές σε τρεις εβδομάδες πάνω κάτω και απειλείται υπερβολικά από την κυρία Λεπέν. Μάλλον σε εικόνα αυτή, μάλλον δεν θα είναι εξαιρετικά ευπρόσδεκτη στη Γαλλία. Έχετε απόλυτο δίκιο, ήταν τρομερή αστοχία, φαίνεται. Ναι. Ο σοσιαλιστής Ολάντ. Λάμπρο. Λοιπόν, κατά τη Στεφάνου, εκεί όσο βλέπουμε προς Αλάν, χαιρέτησε, πηγαίνει δηλαδή προς το πλευρά του κ. Τσίπρα και του κ. Καμένου, πρωθυπουργού. Και τώρα θα έρθουμε να ανάβουμε τον επόμενο. Ανάγκη η Ελλάδα αυτή τη στιγμή, αυτή την εικόνα που στέλνει
Μάλιστα. Μάλιστα ότι... Νομίζω ότι και εγώ και πρώτη φορά ακούω το άγημα, το ίδιο το άγημα να τραγουδάει. Δεν το θυμάμαι, εκτός αν κάνω λάθος. Ναι, πρωτότυπο είναι. Πάντως και η Μασαλιώτιδα είναι ένα σπουδαίο και ιστορικό πράγμα. Έπρεπε και αυτή να την ακούσουμε. Ένα σύμνος, μια σύνθεση, Delille, 1792. Πέρασε, ακολούθησε όλη την ιστορία της Γαλλίας, μοναρχίες, απαγορεύσεις. Και θυμηθείτε ότι έγινε και επίσημος ύμνος της Γαλλικής Κομμούνας. Βεβαίως. Έτσι δεν είναι. 1871. Μετά μαζί με τη Διεθνή στο παγκόσμιο κίνημα. Σιγά σιγά πήρε τη... η Διεθνής ανέβηκε περισσότερο και κρατήθηκε. Έγινε και εθνικός ύμνος της Γαλλίας. Πια... Ήτανε και παραμένει έβηχος. Και παραμένει έβηχος. Ένα τραγούδι και προσκλητήριο στα παιδιά της πατρίδας να υπερασπιστούν την ελευθερία, να μυρθούν απέναντι στην τυραννία. Μάλιστα, το πρόγραμμα ποιο είναι από εδώ και πέρα, Λάμπρο? Φαίνεται να πάει στο Προεδρικό, όπου εκεί θα συναντηθεί με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, Πρωτόδο Παυλόπουλο. Πάντως, θέλω, δεν ξέρω να πω πριν, έλεγα ότι μια εικόνα χίλιες λέξεις. Και την έχει ανάγκη η Ελλάδα αυτή την εικόνα σήμερα, την στήλη μας. Βλέπω και τα χαμόγελα. Κάποιος... Θα κάνει δήλωση. Ναι. Ό,τι βλέπω. Για να ακούσουμε. Δεν ακούω. Δεν ακούω, παιδιά, τίποτα. Δεν ακούω, γιατί τίποτα. Ακούω τα γύρω-γύρω, δεν ακούω τον αλόν. Κάνει κάποιες δηλώσεις. Δεν έχουμε ήχο γιατί προφανώς εκεί δεν υπάρχουν τα συνεργεία που είναι από τα απευθείας. Είναι τα γαλλικά μέσα. Ένας χώρος που έχουν ορίσει στα φορητά συνεργεία να πάρουν κάποιες δηλώσεις. Δεν έχουμε λοιπόν. Το πιο πιθανό είναι λοιπόν εμείς ότι δεν υπάρχει. Θα την έχουμε αργότερα. Βλέπουμε λοιπόν όλα τα Μαρία, όπως το επισημαίνει και η Μαρία. Άρα λοιπόν μόλις έχουμε αυτή την δήλωση του κυρίου Ολάν, θα την παρουσιάσουμε και εμείς με την ελληνική της μετάφραση για να δούμε τι λέει, γιατί πραγματικά μεγάλη περιέργεια όλοι μας έχουμε το τι λέει αυτή τη στιγμή ο κύριος Ολάν.